Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, Μαρία Ζαχαράκη, η οποία θα μας ενημερώσει και για τη συνεδρία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η εντύπωση που καλλιεργείται εδώ στα μέσα είναι ότι παίζεται ένα παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι γύρω από τα Ίμια, με την Τουρκία που χθες να λέει ότι ελληνικά πλοία την παρενοχλούν και μπαίνουν σε τουρκικά χωρικά ύδατα και εκείνη θα διώχνουν μακριά. Έτσι λοιπόν, όπως μετέδωσαν και σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, δύο ελληνικά σκάφη του λιμενικού εισήλθαν στις 11 το πρωί στα τουρκικά χωρικά ύδατα κοντά στα Ίμια, αλλά μετά την επέμβαση του τουρκικού ναυτικού επέστρεψαν πίσω στην Καλόλιμνο, 1,5 μίλια από τα Ίμια δηλαδή. Η μία ένταση διήρκεσε πάντα κατά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης 45 λεπτά και την καταδίωξη πραγματοποίησαν 5 τουρκικά πλοία. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη η συνεδρίαση του κρίσιμου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας. Συνεδριάζει εδώ και 6 ώρες περίπου να σημειώσουμε και οι πληροφορίες λένε ότι η αφρόκρεμα της τουρκικής ηγεσίας με επικεφαλή στον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν συζητά απόψε ανάμεσα στο άλλα και το κυπριακό. Μετά το τέλος της συνεδρίασης μάλιστα αναμένεται επίσημη ανακοίνωση με αναφορά για το κυπριακό. Και θα αναμένουμε με ενδιαφέρον, Μαρία, για να δούμε τι είδους αναφορές θα γίνουν, με όσα βεβαίως τις τελευταίες μέρες αξιώνει η Τουρκία στο τραπέζι των συνομιλιών. Σε ευχαριστώ πολύ.